Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στη Βουλή, εκεί που μας περιμένει ο Κώστας Πουλακίδας, καθώς έχουμε νεότερες πληροφορίες μετά την απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής να ψηφίσει την εξαίρεση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου από τις εργασίες της. Κώστα Πουλακίδα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Περιμένουμε την επίσημη αντίδραση, την ημιεπίσημη μάλλον αντίδραση αυτή τη στιγμή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές ναι. του ΣΥΡΙΖΑ, αν σε λίγο θα κάνω μια συνολική τοποθέτηση. Ωστόσο, πριν από λίγο που μιλήσαμε με τον κύριο Πολάκη, αμέσως μετά τη συνεδρίαση δηλαδή, και ο οποίος μας εξήγησε, μας τόνισε ότι δεν αναγνωρίζεται η απόφαση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η απόφαση της πλειοψηφίας επιτροπής, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ. Υπενθυμίζω ότι κανένα άλλο κόμμα πέρα ναι. από τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ δεν ψήφισε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση. Και Κώστα, έβασε βάλε ραντεβού μια ανατελή, Πολάκη, θες... για την Πέμπτη ναι. που θα πραγματοποιήσει η επόμενη συνεδρία της επιτροπής, δηλώνοντας εμέσως πλησιαφώς ότι θα είναι εκεί απ' έξω από την επιτροπή. Μάλιστα, πάρε μια ανάσα, καθώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πολάκη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δηλώσατε, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν αναγνωρίζετε την απόφαση. Ως εκ τούτου, το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι, δηλαδή, τι θα κάνετε την Πέμπτη, εάν τα μέλη της πλειοψηφίας κρατήσουν την πόρτα της προανακριτικής κλειστή. Με βάση το προβοκατόρικο ερώτημα, θα σας απαντήσω κι εγώ αντίστοιχα. Θα πάμε νωρίτερα πριν την κλείσω. Μάλιστα. Ακούστε με. Σήμερα είχαμε μία χουντική έμπνευση και υλοποίηση απόφαση της πλειοψηφίας της προανακριτικής και συγκεκριμένα της ακροδεξιάς ομάδας Σαμαρά, τα μέλη που έχει μέσα στην Επιτροπή, μαζί με τον έτερο σύμμαχος του παρελθόντος, τον κύριο Γκεγκέρογλου, από το ΚΙΝΑΛ. Αποφάσισα να εξαιρέσουν εμένα και τον Τζανακόπουλο από την Επιτροπή. Τον Τζανακόπουλο γιατί πήγε να δει, λέει, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και εμένα γιατί δήλωσα ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες ήταν στελέχη της Νοβάρτης, κάτι που είχε γραφτεί 3 και 6 μήνες πριν από τότε που το δήλωσα εγώ. Κοιτάξτε, η απόφαση αυτή, η οποία είναι πρωτοφανή στα κοινοβουλευτικά χρονικά, διότι δεν έχει υπάρξει ιστορικό απόφαση Επιτροπής να εξαιρέσει η πλειοψηφία τα μέλη της μειοψηφίας, δηλαδή να βγάλει αυτούς που δεν γουστάρει για να ορίσει τη σύνθεση της Επιτροπής. Εδώ έχει εφαρμογή ο κώδικας της Βουλής, ο οποίος λέει ότι οι εξεταστικές, προανακριτικές και λοιπά επιτροπές ορίζονται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Βουλής μετά από πρόταση των Προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ναι. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ αυτό το κάνει γιατί θέλει να, πώς το λένε, να εξαιρέσει εμένα και τον Τζανακόπουλο που είμαστε γνώστες και να προφυλάξει τους μάρτυρες. Το κάνουν γιατί θέλουν να συγκαλύψουν την ουσία του σκανδάλου Νοβάρτης, που μόνο από τη φαρμακευτική δαπάνη ο ελληνικός λαός πλήρωσε 32,3 δις ευρώ παραπάνω από αυτά που θα έπρεπε να πληρώσει. Και βέβαια για να τρομοκρατήσουν τους εισαγγελείς που συνεχίζουν να διερευνούν τις ευθύνες πολιτικών προσώπων πέρα από τον κύριο Λοβέρδο που ήδη έχουν ασκήσει δίωξη. Αυτό είναι η όλη τους λογική. Εμείς δεν νομιμοποιήσαμε την απόφαση αυτή. Ναι. Δεν συμμετείχαμε καν στην ψηφοφορία. Δεν ψηφίσαμε ούτε λευκό δηλαδή, ούτε παρόν, ούτε τίποτα. Και εννοείται ότι θα συνεχίσουμε να παριστάμεθα στις εργασίες της Επιτροπής. Και ό,τι αυτό σημαίνει. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό, καθώς... Αυτό που σας είπα. Δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Υπάρχει αυτό που μας λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι πρώτα εσάς και τον κύριο Τζανακόπουλο σας βάφτισαν μάρτυρες για να μπορέσουν στη συνέχεια να πούν ότι δεν μπορεί ο εξετάζον να είναι και εξεταζόμενος και τούμπαλι. Ακριβώς. Ενώ κανείς δεν μας έχει καλέσει και μέχρι τώρα από τους εισαγγελείς που ερευνούν αυτή την καταγγελία του Σαμαρά, την καταγγελία δηλαδή, γιατί, ναι. Πώς το λένε, για το ότι ο Βαγγελόπουλος είχε καλά οργάνωση σκευωρία, μια σκευωρία η οποία δεν έχει και φυσικό αυτούργο, άρα πως θα έχει ηθικό, και τέλος πάντων προσχηματικά λένε ότι θα μας καλέσουν μάρτυρες, ενώ δεν έχουμε καταθέσει εμείς ως μάρτυρες στους εισαγγελείς για την υπόθεση αυτή, σε μια προσπάθεια να εξαιρέσουν και ουσιαστικά να πουλήσουν ένα πολιτικό τσαμπουκά για το ότι εμείς αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Πραγματικά ήταν χουντικές στιγμές αυτές που ζήσαμε σήμερα, αλλά είχαν την κατάλληλη τους απάντηση. Μπορείτε να μας πείτε μία ερώτηση που θα κάνατε στον κύριο Φρουζή και εκτιμάτε ότι τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΚΙΝΑΛ, τα μέλη της προανακριτικής, ενώ δεν θέλουν να ακουστεί ή να αναγκαστεί ο πρώην ισχυρός άνδρας της Νοβάρτης να απαντήσει. Παράδειγμα, που βρήκε το 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, ναι. τα οποία και καλά
έδωσε σε κάποιο συγγενή του να του τα κρατά την επόμενη μέρα από τότε που μπήκε η κυρία Ράικου στο σπίτι του και έκανε κατάσχεση. Πού το βρει, δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά στο σπίτι του. Πού τα βρήκε, από πού τα είχε, για παράδειγμα. Και μετά τους έκανε και μήνυση, γιατί μάλλον τα φάγανε από ό,τι φαίνεται, και τους έκανε και μήνυση ότι, γιατί αυτοί είπαν, λέει, ότι μετά τους τα χάσανε, τους κλέψαν την βαλίτσα, λέει, αυτοί οι συγγενείς που τα έδωσαν. Λοιπόν, που είναι μία από τις δεκάδες ερωτήσεις που θα έκανα. Ή πώς είχε εκείνη τη φαϊνή ιδέα, ρε παιδί μου, να ξεφορτωθεί τα ομόλογα που είχε ως φαρμακευτική λίγες μέρες πριν γίνει το πρώτο και το δεύτερο κούρεμα του PSI. Πώς του ήρθε δηλαδή. Τόσο μεγάλος χρηματιστής ήταν που κατάλαβε ότι τα κουρεύανε και τα πούλησε πριν και χάσε 2% αυτός, ενώ οι άλλοι χάσανε 20% και 50%. Σας λέω δύο ερωτήσεις. Μία και για τον κύριο Μανιαδάκη. Πού το βρίσκει, ή πού το βρίσκει το θάρρος και απευθύνεται στον Άδωνη σαν να απευθύνεται στον τελευταίο κλητήρα της εταιρείας του. Και να του λέει, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αυτό με το 1 ευρώ, αυτά τα φάρμακα πρέπει να μπουν. Ναι. Βόηθα το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών. Χρειάζεται στήριξη, τα νοσοκομεία δεν έχουν λεφτά, δώσε μας εκείνα, κάνε μας τα άλλα. Που υπάρχει έγγραφο, mail κτλ. Που ο Γεωργιάδης δεν το παραδεχότανε. Ότι υπήρχε και στην ελβετική τηλεόραση το παραδέχτηκε. Αλήθεια, μια που είπατε τώρα για τον κύριο Γεωργιάδη. Να προβάλλετε και το ντοκιμαντέρ αυτό, έτσι πρέπει να το προβάλλετε. Γιατί όλα τα βοθροκάναλα της διαπλοκής αυτό δεν το έχουν δείξει. Έτσι. Και πρέπει να το προβάλλετε αυτό, εσείς στο κόντρα. Όλα θα γίνουν με τα λόγω γνώσεως, σας το λέω. Κύριε Πολάκη, μια ερώτηση, ας πούμε, που θα θέλατε να κάνετε στον κύριο Μανιαδάκη και κατηγορείτε τους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι δεν θέλει να ακουστεί. Θέλετε να μας πείτε. Φαίνεται, ο κύριος Μανιαδάκης φαίνεται τελικά ότι είναι ήταν ο δούριος ύπος της ιστορίας. Αυτός πήγε και έγινε προστατευόμενος μάρτυρας από μοναχός του, από ό,τι φαίνεται. Και μετά ήταν σε ανοιχτή γραμμή συνεννόησης με τους άλλους πολιτικά εμπλεκόμενους, μεταφέροντας τους, μαθαίνοντας τι συμβαίνει στην, στη δικαιοσύνη και μεταφέροντας μηνύματα από τους άλλους. Ήδη βγήκε στη δημοσιότητα μια καταγγελία και των τριών εισαγγελίων διαφθοράς, ότι τους είχε πει ο Μανιαδάκης πως συναντήθηκε με τον Στουρνάρα και ο Στουρνάρας του είχε πει ότι όταν θα βγουν στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα τσακίσει τους εισαγγελείς και τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ναι. Και φαίνεται ότι αυτό το έκανε επίτηδες για να τρομοκρατήσει τους εισαγγελείς, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί από ό,τι έχει γραφτεί και στις εφημερίδες κτλ., άλλοι προστατευόμενοι τον ενέπλεξαν κανονικά σε σχέση με το πώς όριζε τις τιμές και πώς διαμόρφωνε τις τιμολογήσεις προς όφελος της Νοβάρτης και άλλων εταιριών. Μια που λέμε για τον κύριο Μανιαδάκη, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι σήμερα ο κύριος Πλεύρης, νυν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και τότε σύμβουλος του κύριου Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας, έσπευσε από μόνος του, αν κατάλαβα καλά, να αποκαλύψει ότι υπάρχει φωτογραφία να πίνει καφέ στο Χίλτον με τον κύριο Μανιαδάκη. Ουσιαστικά, σαν να θέτει θέμα αυτοεξαίρεσης του, δεν κατάλαβα. Μάλλον του το είχαν πει ότι ότι είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, να σου πω κάτι εγώ. Δεν είναι η φωτογραφία που έχει με το Μανιαδάκη και με άλλο δικηγόρο να πίνει στο, πώς το λένε, καφέ στο Χίλτον ή όπου ήταν, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά είναι το θέμα, για παράδειγμα, και δεν το είπαμε. Είναι για παράδειγμα, ο κύριος Πλεύρης έχει υπογράψει ως πληρεξούσιος του κυρίου Γεωργιάδη αγωγή κατά της Νοβάρτης. Και αν για μένα υπάρχει θέμα μεροληψίας που αποκάλυψα το σκάνδαλο, τις βρωμιές και τις πομπές τους και πήγα ένα σκασμό στοιχεία στους εισαγγελείς από το Κελπνό μέχρι τις φαρμακευτικές, μέχρι τα υλικά, μέχρι τα πάντα κτλ. Για τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος είναι πληρεξούσιος δικηγόρος του Γεωργιάδη σε αγωγή κατά της Νοβάρτης που την υπογράφει φαρδιά πλατιά και ζητά και 2 εκατομμύρια από αποζημίωση από κάτι τελέχη της Νοβάρτης ότι και καλά τον εξέτουν κτλ. Αυτός δεν ιδρύονται λόγοι με, πώς το λένε, αμεροληψίας και εξαίρεσης του Πλεύρη που είναι μέλος της Επιτροπής. Για να καταλάβετε δηλαδή την υποκρισία και το ψευδεπίγραφο και το χουντικής λογικής κατασκεύασμα που έκαναν σήμερα οι βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τον κύριο Γκεγκέρογλου, άλλο συνοδοιπόρο του Σαμαρά την περίοδο 12-14.
Μάλιστα. Κύριε Πολάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που επιλέξατε το δελτίο μας για το πρώτο σας τηλεοπτικό σχόλιο μετά την ψηφοφορία είναι στην Επιτροπή για την εξαίρεσή σας. Επιλέγω, όπως έχετε καταλάβει. Πώς. Εγώ δεν είμαι γλάστρα των ΜΜΕ, επιλέγω το που βγαίνω και πώς βγαίνω. Να είστε καλά, κύριε Πολάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς να είστε καλά, κύριε Μελιγκόνη. Καλό βράδυ.